Ξεκινήσω από εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη, και θα ήθελα να παρακαλέσω για πιο σύντομες απαντήσεις. Το τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ της υπόθεσης Νοβάρτης είναι αυτό που θέλει τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και να καταγγέλλεται από τις κυβερνητικές πηγές για τα «θα τους λιώσω, θα τους σκίσω», που είπε από το από τηλεοπτικό πλατό. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την αισθητική, θα πω, ή με αυτό το ύφος? Ταιριάζει στη μεγάλη δεξιά παράταξη? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω και ως ποινικολόγος αυτή τη στιγμή, κάποιος ο οποίος κατηγορείται δικαίως ή αδίκως, αυτό θα φανεί στην πορεία και νομίζω η δικαιοσύνη, εμπρότης μάλλον υποκατακτική στην Βουλή και μετά η δικαιοσύνη θα αποφασίζει. Αν θέλετε, έχει το δικαίωμα στην υπερβολή. Mm. Από εκεί πέρα όμως. Είναι υπερβολή, άρα. Έχει το δικαίωμα στην υπερβολή. Από εκεί πέρα όμως, δεν είναι το θέμα το ύφος, αλλά είναι η ουσία. Υπάρχει εδώ υπόθεση. Υπάρχουν εμπλοκή των πολιτικών προσώπων. Εμείς ανέβηκαμε. Με συγχωρείτε, κύριε Κεφαλογιάννη, επί της ερωτήσεως της Αναστασίας. Νομίζω απάντησα. Νομίζω απάντησα και απάντησα και πολύ συγκεκριμένα. Επειδή ο κύριος Γεωργιάδης είπε, λέτε να μην ξέρω εγώ αν τα παίρνει ο Τσίπρας. Αυτή είναι η φράση και τη λέω όπως την είπε. Χωρίς να στοιχειοθετείτε. Υιοθετείτε κάτι τέτοιο? Δεν γνωρίζω αν έχει στοιχεία. Αν έχει στοιχεία, προφανώς θα τα προσκομίσει και νομίζω θα βγει στην πορεία. Αν είχε στοιχεία ο αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, δεν θα τα είχε η Νέα Δημοκρατία? Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Γιατί μισό λεπτάκι. Νομίζω ότι όταν πάμε σε μια υπόθεση ποινική, όπως είναι εδώ πέρα οι συγκεκριμένες κατηγορίες, ο καθένας είναι και ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο πρέπει να αντικρούσει τις κατηγορίες που έχει ο καθένας. Αν λοιπόν έχει συγκεκριμένα στοιχεία ο κ. Γεωργιάδης, θα βγουν στην πορεία και νομίζω ότι έχουμε όλο τον χρόνο και αν θέλετε είναι και η παράκληση της Νέας Δημοκρατίας να μην πάμε σε μια προκατακτική όπου θα κουκουλωθεί το πράγμα με, αν θέλετε, νομικιστικά επιχειρήματα ώστε να πάει πίσω στη δικαιοσύνη. Εμείς περιμένουμε να γίνει πραγματική εξέταση των μαρτύρων. Ας έρθουν οι άνθρωποι προστατευόμενοι με κουκούλα, χωρίς κουκούλα, όπως αυτοί θέλουν, αλλά να το λογοτήσουν στην Επιτροπή. Ως νομικός λέτε με κουκούλα. Προστατευόμενοι σας είπα. Ας έρθουν όπως θέλουν στη Βουλή. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Θα πρέπει να υπάρξει κατά την παράσταση μαρτύρων με τους κατηγορουμένους, τους φερόμενους μάλλον στους κατηγορουμένους, γιατί δεν είναι κανείς κατηγορούμενος αυτή τη στιγμή, θεωρούνται όλοι ύποπτοι. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πάμε στην ουσία, στην διερεύνηση της υπόθεσης. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε να υπάρχει μια κατηγορία εναντίον συγκεκριμένων προσώπων, να έχουμε μόνο στη δικογραφία τις συγκεκριμένες μαρτυρίες των προστατευόμενων μαρτύρων και από εκεί και πέρα βλέπουμε μια προσπάθεια από πριν να βγουν πορίσματα, να βγουν ενδεχομένως κατηγορίες και να βγουν και να καταλήξουν συγκεκριμένα ζητήματα.